θυμίζει. Λοιπόν, μόνο που γράφτηκε το 43. Και γράφτηκε το 43, είχε υποθεί αρκετά πιο πριν. Οι φοιτητές του Σπάικμαν το μετέφεραν σε τις σημειώσεις του σε βιβλίο και βγήκε αυτό το πόνημα. Αυτό λοιπόν το μεγάλο κρουασάν, το οποίο σχηματίζει το κρυπίδωμα, τι κάνει? Αποκλείει αυτό που πάει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, δηλαδή την Ευρασιατική Ένωση, και κυριότερα αποκλείει τη Ρωσία, τη Σοβιετική Ένωση τότε, της εποχής εκείνης, από την κάθοδό της στα θερμά νερά. Έχει δύο σημεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ρογμή αυτό το κρυπίδωμα. Το ένα, δυστυχώς για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, είναι ο διάβλος Δαρδανελίων Αιγαίου, και το δεύτερο είναι το Αφγανιστάν-Πακιστάν. Περιέργως, όλος περιέργως, στις μέρες μας βλέπουμε ότι ο διάβλος Δαρδανελίων Αιγαίου ονομάστηκε νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ, και βεβαίως εφηβρέθη και το εκείνο εκεί το εφεύρημα, το οποίο ονομάζεται ελληνοτουρκική φιλία, όπου πρέπει να αγαπούμε τους Τούρκους βαθιά, σε επίπεδο έρωτος, και να μας ανταποδίδουν τα αυτά αισθήματα και εκείνη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το Αφγανιστάν-Πακιστάν. Και εκεί βλέπετε το πολύ ενδιαφέρον. Άμα το σκάψετε λίγο, θα δείτε ότι... Δεν πήγαν για τον Μπιν Λάντεν, δηλαδή, στο Αφγανιστάν. Βεβαίως, αλίμονο. Θα δείτε ότι είναι η καλύτερα κάθοδος των υδρογονανθράκων της Κεντρικής Ασίας, που είναι τα πλουσιότερα σημεία του πλανήτη σε υδρογονάνθρακες, παράλληλα με τα αφγανο-ιρανικά σύνορα, να κατεβούν μέσω του Βελουχιστάν, δηλαδή τις επαρχίες του Πακιστάν, στο λιμένα του Γκουαντάρ. Αν μπορούσαν αυτή τη ροή υδρογονανθράκων να την εξασφαλίσουν οι Αγγλοσάξονες στο κρυπίδωμα, τότε θα μπορούσαν να αποκόψουν όλο το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας από τη Σοβιετική Ένωση. Όλος περιέργος πάλι. Διευθύνων σύμβουλος του κονσόρτσιουμ που τότε ήταν στα χαρτιά ήταν κάποιος κύριος Χαμίτ Καρζάη, αν τον έχετε ξανακούσει. Φυσικά, πολύ καλά τον ξέρουμε. Αμέσως μετά, αυτός ο κύριος διευθύνων σύμβουλος όλος κατά τύχη έγινε πρόεδρος του Αφγανιστάν. Και βεβαίως γέμισε το Hollywood με ταινίες, με τον κύριο αυτόν τον Μιώδη, τον Ράμπο, ο οποίος βοηθούσε τους καλούς Μουτζαχεντίν εναντίον των κακών Σοβιετικών, και κατέβαζε τα ελικόπτερα σαν μπέρδικες. Γιατί όμως? Διότι έπρεπε αυτή η οδός να εξασφαλιστεί. Ήταν το δεύτερο σημείο ρογμής του Ρίμπλαντ. Οι Αμερικανοί λοιπόν πάντα και μέχρι σήμερα θεωρούν ότι αυτό το κρυπίδωμα πρέπει να διατηρείται ακέραιο. Μία ρογμή στο κρυπίδωμα ήταν και η υπόθεση της Ευρώπης μεγαλύτερη. Η Ευρώπη φτιάχτηκε μετά από εισήγηση του Σπάικμαν, όχι από κανέναν Σουμάν ή έμπορο κονιάκ, ότι έπρεπε να δημιουργηθεί μία ζώνη ασφαλείας μεταξύ της Σοβιετικής Ενώσεως και των δορυφόρων της και των Αμερικανικών νήσων. Και λέει ρητός ο Σπάικμαν ότι η Βρετανία πρέπει να λειτουργεί σαν να είναι εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σαν προγεφύρωμα των Αμερικανών σε αυτήν τη νέα Ευρώπη. Βλέπετε να έχει αλλάξει τίποτα από αυτά? Απολύτως τίποτα. Αμέσως μετά δημιουργήθηκαν το ΝΑΤΟ, η ΕΚΑΧ, η οποία μετεξελίχθη σε ΕΟΚ, η οποία μετεξελίχθη σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως φτάνουμε στις μέρες μας που λέμε, μα ποιος ο λόγος να αλλάξει η αντίληψη εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ τώρα ξαφνικά? Και πώς να αρχίσει να ξυλώνεται το ευρωπαϊκό pullover τη στιγμή που αυτό συνδέεται με υπαρξιακά ζητήματα αμερικανικής εθνικής ασφαλείας? Άρα, γιατί οι Αμερικανοί να μην παρέμβουν? Παρενέβησαν. Μπράβο. Και μάλιστα από ό,τι φάνηκε. Όχι, το έφερα έτσι. Και μέσω Γαλλίας αλλά και μέσω Τούσκ. Νομίζω ότι έπαιξε το ρόλο του. Τις ΗΠΑ είναι γνωστό ότι με την Πολωνία έχουν πολύ καλές σχέσεις. Εντάξει, με ενδιαφέρει το μεγάλο κάδρο. Άλλωστε, η Πολωνία τι ήταν? Ήταν το αντίστοιχο σημείο ξυλώματος του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Βεβαίως. Με τις ευλογίες του Πάπα, βεβαίως. Και τη συνεργασία του. Της ταινίας. Ο οποίος ήταν επίσης καθολικός. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, Κώστα, δεν ξέρω... Παρακαλώ, όχι, παρακαλώ. Η μεγάλη εικόνα σε βοηθάει πάντα να μπορέσεις να προσδιορίσεις τον εαυτό σου. Έχω την εντύπωση ότι μέχρι τώρα υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα, εθνικό θα το χαρακτήριζα, διαχρονικό, στο πώς προσδιορίζει η Ελλάδα τον εαυτό της μέσα στο χάρτη. Είμαστε λιγάκι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα.
Θέλουμε να είμαστε εντός, εκτός κτλ. Προφανώς δεν εννοώ τη μνημονιακή περίοδο, όπου δεν είμαστε ισότιμοι εταιρικοί, αλλά τέτοια αυτά είναι για να δουλευόμαστε. Είμαστε μια χώρα, άλλοι λένε υποκατοχή, άλλοι λένε υποεποπτεία, επιτροπία. Σημασία έχει ότι είμαστε μια χώρα της οποίας η δημοκρατία έχει αποφλοιωθεί. Έτσι, την έχουν ξεφλουδίσει κανονικά. Για παράδειγμα, έχουμε ένα κοινοβούλιο, το είδαμε και χτες, το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πολλές φορές, που επί της ουσίας αποφασίζει κόντρα στη θέλησή του. Αυτό είναι η κατάργηση της δημοκρατίας επί της ουσίας. Θέλω όμως να γυρίσω στη μεγάλη εικόνα, γιατί έχει την αξία της. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να προσδιορίσεις τον εαυτό σου με στη μεγάλη εικόνα. Αν δηλαδή εσύ είσαι, ας πούμε, να το πω έτσι απλά, σε μία λίμνη με μαρίδες και είσαι σπάρος, είσαι μεγάλος. Αν είσαι σε μία λίμνη με λιθρίνια και είσαι σπάρος, είσαι μικρός. Αν είσαι κάπου που είναι καρχαρίες, λες αμάν Παναγία μου. Εμείς εδώ λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αδυνατούμε να προσδιορίσουμε τον εαυτό μας στο μεγάλο κάδρο σωστά, να αναπτύξουμε τις συμμαχίες που πρέπει σωστά. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, και θέλω να επικαλεστώ τον Πρωθυπουργό, τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στα παιδιά στο